Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας είναι εισαγόμενο και αφορά έναν 56χρονο Ρουμανό, ο οποίος παραθέριζε στο νησί της Τάσου. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διευθύνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Χρήστο Παπαδόπουλο, ο τουρίστας νοσηλεύεται σε πολύ καλή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Κοιτάξτε, πρόκειται για έναν λοδαπό από Ρουμανία, ο οποίος έκανε διακοπές στη Θάσο και εμφάνισε συμπτώματα μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Διαγνώστηκε τελικά, επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα Δυτικού Νείλου, αλλά αυτό που προκύπτει από την επιδημιολογική διερεύνηση είναι ότι δεν πρόκειται για μόλυνση που έγινε μέσα στη χώρα μας, έγινε από τη χώρα προέλευσής του. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως κρούσμα της περιφερειακής ανότητας Καβάλας ούτε της Ελλάδας. Κοιτάξτε, κινδυνεύει οποιοδήποτε κάτοικος της Ελλάδας, διότι ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει. Κυκλοφορεί και έχουμε επιδημία από αυτό. Δεν κινδυνεύει από το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεταδίδεται μόνο από τσίπημα κουνουπιού που έχει μολυνθεί από αυτόν τον ιό. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να συνεχιστεί η τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών και όσο υπάρχει δραστηριότητα των κουνουπιών, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Όσο είμαστε ακόμα στην περίοδο που υπάρχει δραστηριότητα των κουνουπιών, πρέπει να υπάρχει προσοχή. Δηλαδή, μέχρι τα αρχές μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να όσο μπορούμε να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας.